Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ η προεκλογική εκστρατεία των υποψηφίων βουλευτών για τις εθνικές εκλογές μεθαύριο 25 Ιανουαρίου. Μαζί μας ο υποψήφιος βουλευτής του ΜΜΗ Μαθίας με το ποτάμι, ο Γιάννης Ομοσχόπουλος. Κύριε Ομοσχόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Βουλευτικές εκλογές σε δύο ημέρες, κατά γενική ομολογία από τις πιο δύσκολες των τελευταίων ετών στη χώρα μας. Γιατί επιλέξατε να είστε υποψήφιος αυτή τη φορά? Διότι μετά από πάρα πολλά χρόνια εκτός κομματικής λειτουργίας είδα έναν πολιτικό σχηματισμό ο οποίος αφού κατήγγειλε όλα τα προβλήματα του παλαιού πολιτικού συστήματος επαγγελόταν το καινούριο και στα πλαίσια αυτά έγινα και εγώ εθελοντής στο ποτάμι με διάθεση να προσφέρω ώστε να ξεκινήσει μια καινούρια μέρα για τον τόπο. Εκφραστής λοιπόν των ιδεών και των απόψεων σας ο Σταύρος Θεοδωράκης. Εκφραστής απολύτως. Τον τελευταίο καιρό με συνεπήρε και εμένα όπως και άλλον κόσμο μαζί και αισθάνθηκα τη διάθεση να συνεισφέρω με όλες μου τις δυνάμεις. Οργώσατε κυριολεκτικά την Μαθία το τελευταίο διάστημα με αφορμή τις βουλευτικές εκλογές με τον συνυποψήφιό σας στο ποτάμι. Τι είναι αυτό το οποίο εισπράτεται από τον κόσμο του νομού, τους πολίτες, τους απλούς πολίτες του νομού? Κοιτάξτε, ο κόσμος σίγουρα είναι απογοητευμένος από την κρίση η οποία μαστίζει τη χώρα. Νομίζω όμως ότι σε μεγάλο βαθμό έχει απαλλαγεί από τον θυμό, τον αρχικό τον οποίο είχε, ο οποίος ήταν έντονος. Και τώρα περισσότεροι άνθρωποι, πιο ψύχρεμα, αισθάνονται ότι πρέπει να δώσουν χώρο στην ψυχρή λογική, με την οποία πρέπει να δουν ότι τα προβλήματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον τόπο, οι οποίοι έχουν λύσεις, οι οποίοι είναι έτοιμοι να εδραιώσουν την συνομιλία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, τη συνεργασία και την πατριωτική ενότητα όλων των Ελλήνων. Διότι όλοι ενωμένοι μπορούμε να βρούμε τις καλύτερες λύσεις, τις οποίες να τις προωθήσουμε για διαπραγμάτευση με τους δανειστές μας. Είναι λογικό να υπάρχει μια αισιοδοξία τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε τοπικό εδώ από τους υποψήφιους του ποταμιού. Αντικειμενικά όμως, κάντε μας μια πρόβλεψη για το αποτέλεσμα το μεθαυριανό της Κυριακής. Τι βλέπετε? Κοιτάξτε, εγώ είμαι αισιόδοξος από την άποψη ότι αισθάνομαι ότι και εμείς και όλοι οι συνυποψήφοι μας στο ποτάμι δουλέψαμε εξαντλώντας τις δυνατότητές μας. Και όταν ένας άνθρωπος πιστεύει ότι δουλεύει, αναμένει μια δικαίωση των κόπων του. Αυτό βέβαια θα το δείξει ο λαός. Ο στόχος μας νομίζω ότι θα επιτευχθεί, δηλαδή το να είμαστε το τρίτο κόμμα, ο τρίτος ισχυρός πόλος, ο οποίος θα προστατέψει την πορεία της χώρας προς ένα καλύτερο αύριο. Κύριε Μοσχόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία τόσο σε επίπεδο κόμματος όσο και προσωπική. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.